Οπλισμένοι με καλή διάθεση και με τη χαρά της ανιδιοτελούς προσφοράς, εθελοντές φορώντας γάντια και έχοντας αναχείρα σακούλες, καθαρίζουν τον χώρο περιμετρικά του Επταπυργίου στην Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν σε αυθόρμητο διαδικτυακό κάλεσμα. Η ιδέα ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα, γιατί μένω εδώ κοντά, έρχομαι συνέχεια και βλέπω ότι τα μνημεία μας δεν τα προσέχουμε καθόλου. Όλοι μας. Και μιας που έρχομαι συνέχεια, πήρα αυτή την πρωτοβουλία να έρθω να τα καθαρίσουμε και να καλέσω τον κόσμο μέσω social media. Το κάνει ο νεαρός συμβολικά. Γιατί το πρωί η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης έχει έναν κύριο που μαζεύει τα σκουπίδια, ο οποίος είναι άψογος. Το απόγευμα, μέχρι τις 6 ώρα είναι το μνημείο ανοιχτό. Συγχαρητήρια στην εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, 7 μέρες. Η χαρισματική γενιά αυτή πλησιάζει τα μνημεία. Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Αλλά έτσι πως περνάνε ωραία, τραγουδάνε, διασκεδάζουν, αφήνουν τα σκουπιδάκια τους. Mm-hmm. Δεν το κάνουν εσκεμμένα. Αυτοί που κάνουν εσκεμμένα είναι τα γκράφιτι, εντάξει, οκ. Αλλά τα παιδιά μας δεν είναι κακά, απλώς τα δεν έχουν μπει στην κουλτούρα. Αχ, μωρέ, το ξέχασα να τα μαζέψω. Στη συνέχεια, οι εθελοντές επιδίωξαν να καθαρίσουν τον πύργο Τριγωνίου, γνωστό και ως πυροβολείο, και να καταλήξουν στους κήπους του Πασά. Ωστόσο, ο καιρός είχε διαφορετική γνώμη. Γκράφιτι δεν θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε, γιατί δεν έχουμε κάποιον εξοπλισμό, τον κατάλληλο για να μην καταστρέψουμε και τα κτίρια. Θα μαζευτούμε, θα δώσω γάντια, νερά, γάντια, σακούλες και νερά και σιγά σιγά ο καθένας θα μαζεύει ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει και όσο θέλει. Έχω ξανακάνει καθαρισμούς στην πόλη, αλλά είναι σε άλλα σημεία. Είναι, για μένα είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που κάνω κάτι παρόμοιο, απλώς σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Αν εμείς κατορθώσουμε να πείσουμε να μην αφήνουν τα σκουπίδια, θα λάμπει η πόλη μας. Άρα είναι συμβολική κίνηση, συγχαρητήρια στο νεαρό. Είναι κρίμα όμως που δεν είναι και άλλοι νεαροί. Η δράση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να απευθύνουν νέο κάλεσμα για το επόμενο Σαββατοκύριακο.